Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθωρίου, κ. Παντελεήμων. Την ευχή σας. Χρόνια πολλά, Σεβασμιότατε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια ημερίδα η οποία έγινε στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος στη Λαμία από την Συνοδική Επιτροπή τύπου και επικοινωνίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος την Τρίτη στις 23 Μαΐου στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Ήταν κατά σειρά η 7η ημερίδα, προηγήθηκαν άλλες 6 αναπεριφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και προχθές έγινε για τις Μητροπόλεις της Στερεάς Ελλάδος. Σκοπός της ημερίδος αυτής είναι να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι τύπου των Ιερών Μητροπόλεων πώς θα χρησιμοποιήσει καλύτερα τα μέσα ενημέρωσης για να πληροφορήσει στο λαό τις δραστηριότητες, τις ενέργειες, το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας. Το πρωί της Τρίτης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος Σημαίων χαιρέτησε την ημερίδα. Αναγνώστηκε μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου. Μίλησα εγώ σαν ο πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής τύπου και έγιναν 2 εισηγήσεις από τον κύριο Αλέξανδρο Κατσιάρα, Γενικό Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος και από τον κύριο Χαράλαμπο Κονιδάρη, Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Ενημερώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με θέμα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκκλησία. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των Μητροπόλεων της Στερεάς Ελλάδος. Εκείνο το οποίο τονίστηκε και θα λέγαμε ότι βγήκε σαν συμπέρασμα και σαν αποτέλεσμα ότι μας χρειάζονται τα μέσα ενημέρωσης, το παλαιό κρασί όπως λέει ο Χριστός το βάζουμε πάντα σε καινούριους ασκούς. Στο μήνυμά του ο Μακαριότατος επιγραμματικά είπε τα μέσα ενημέρωσης ούτε τα θεοποιούμε αλλά ούτε τα δαιμονιοποιούμε, απλώς θα πρέπει να κάνουμε καλή χρήση. Το μεσημέρι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κύριος Σημαίων παρέθεσε στα μέλη της ημερίδος γεύμα, αβραμιαία φιλοξενία, αρχοντιά και βέβαια θα ήθελα εγώ και δημόσια να τον ευχαριστήσω και στην ημερίδα αυτή, εκτός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος, ήταν και ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, ο κύριος Ερώθεος, ο οποίος είναι μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί του τύπου, με τις σημαντικές παρατηρήσεις, τις οποίες έκανε στην ημερίδα. Μετά από τις εισηγήσεις έγινε συζήτηση, ανταλλάχθηκαν απόψεις και φύγαμε
όλοι ωφελημένοι με πολλές εμπειρίες από την ημερίδα αυτή. Και θεώρησα ότι θα έπρεπε και μέσω του καναλιού 4Ε να ενημερώσουμε για την δράση αυτή της Συνοδικής Επιτροπής του τύπου που έλαβε χώρα στη Λαμία. Σεβασμιότατε. Και βέβαια να πούμε ότι επισκεφθήκατε και την Μονή Αγάθωνος και εκεί είχατε και μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς είχατε μαθητές, έτσι, γιατί για τους μαθητές αυτές τις μέρες μιλάμε πάρα πολύ. Με την ευκαιρία αυτή επισκέφθηκα την Ιερά Μονή Αγάθωνος, ένα ιστορικό μοναστήρι. Προσκύνησα το άφθαρτο λείψανο του Αγίου Βυσσαρίωνος, του Νεοφθονούς Αγίου, και επειδή χθες ήταν η απόδοση της εορτής του Πάσχα, τέλεσα εκεί τη Θεία Λειτουργία και μάλιστα ο Σεβασμιότατος φρόντισε να ανεβούν οι μαθητές από το γυμνάσιο της Ιπάτης, που είναι κοντά στο μοναστήρι, το οποίο γυμνάσιο της Ιπάτης φιλοξενεί κάποια παιδιά από τη Ρουμαλία, μέσα στα πλαίσια της επικοινωνίας και γνωριμίας των σχολείων, και έτσι είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και με τα παιδιά μας και τους είπα ότι σήμερα γνωρίζονται με αυτές τις συναντήσεις, μεθαύριο θα είναι υπεύθυνοι πολίτες και θα ξαναβρεθούν σε διεθνείς οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πόση μεγάλη σημασία έχει η γνωριμία από τα παιδικά τους χρόνια. Και είπατε και κάτι που εκφράζει όλους μας για να κλείσουμε σεβασμιότατε. Οι φωνές των παιδιών δεν ενοχλούν, έτσι. Αυτό ενημερωθήκαμε. Οι φωνές των παιδιών δεν ενοχλούν. Οι φωνές των μεγάλων ενοχλούν όταν ακούγονται. Έτσι, σεβασμιότατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα παιδιά που αυτή την περίοδο τώρα έχουν έναν αγώνα, τις εξετάσεις, τις ενδοσχολικές, τις πανελλαδικές. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, δύναμη και πλούσιο το φωτισμό του Άγιου Πνεύματος. Την ευχή να σας. Είστε καλά, σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, σεβασμιότατε. Χαιρετώ. Ο Σεβασμιότατος Μητροπόλης Ξάνθης, λοιπόν, ενημερωτική ημερίδα για την επικοινωνία στην Εκκλησία, στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας, στα μέσα επικοινωνίας, βέβαια, ο ρόλος που παίζουν, γνωστός. 4Ε έδειξε το δρόμο, άλλωστε, πριν πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει και τον δείχνει. Σε κάθε περίπτωση, είναι ευχάριστο τα μέσα ενημέρωσης να ασχολούνται με την Εκκλησία, να αναδεικνύουν το έργο της Εκκλησίας και να αναδεικνύουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, γιατί αυτός είναι ο στόχος και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Και βέβαια, είπαμε και για την επίσκεψη στη Μονή Αγάθωνος. Εκεί είχε την ευκαιρία να δει και μικρούς μαθητές, λοιπόν, ο Σεβασμιότατος, κ. Παντελεήμων. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα σήμερα της Αναλήψεως, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας. Βλέπουμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και αμέσως μετά πάμε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Κηφισιά, καθώς μας περιμένει ο προϊστάμενος ο πατήρ Σέργιος Βαρέλιας.